κλιματικότητας. Επειδή είδαμε και ένα tweet που ανεβάσατε χθες για την οικογενειοκρατία. Δηλαδή, έκανε μια πολύ σωστή κατά τη γνώμη μας κίνηση ο κ. Μητσοτάκης χθες, αφού διαπίστωσε ένα πρόβλημα, έβγαλε μια ανακοίνωση και το κόψε. Και βλέπουμε ταυτόχρονα να βγάζετε εσείς μια τέτοιου τύπου δήλωση που λέει: ο γιος Τραγάκης δεν θα είναι υποψήφιος, τον έκοψε ο Κυριάκος. Τίνος γιος είναι ο Κυριάκος, τίνος αδελφός είναι ο Κυριάκος, τίνος θείος είναι ο Κυριάκος. Δεν ήταν καλό αυτό που έκανε ο Κυριάκος. Γιατί το κάνατε? Νομίζω ότι είναι προφανές. Γιατί? Έχει και το χιουμοριστικό χαρακτήρα του στα social media αυτό το σχόλιο το οποίο έκανα. Δηλαδή ως γιος εξελέγει ο Κυριάκος, από ό,τι θυμάμαι έγινε μια διαδικασία ανοιχτή. Δεν λέω. Ή ως αδελφός. 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην διαδικασία. Μην τους προσβάλλετε. Δεν προσβάλλω κανένα. Ήστερα και εσείς από το γενεοκρατία καλά πάτε. Δεν ξέρω. Απλώς εσείς πάτε ανάποδα. Πάτε από το γιο στον πατέρα. Απλά, πατέρα στο γιο. Απλά νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να κάνω καμία παρέμβαση, ότι το να βγαίνει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και να μιλάει ενάντια στον νεποτισμό και την οικογενειοκρατία είναι λίγο υπερβολικό. Είναι γνωστές οι πολιτικές διαδρομές, όχι μόνο του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά πολλών οικογενειών στη χώρα που είναι κυρίως τα κουβέντα από τον κύριο Καραμαλή για να κλείσουμε. Μεγάλα πολιτικά κόμματα. Είναι μεγάλη συζήτηση, οπότε θέλουμε την κάνουμε. Το τι είναι αριστερά και τι είναι δεξιά. Με μεγάλη χαρά. Δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση σας για τον κύριο Τραγάκη. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα παραδεχθώ. Κατά την άποψή μου έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και συμφωνώ απόλυτα με την απόφαση του, διότι απλούστατα τις λίστες τις καταρτίζουν τα αρμόδια όργανα και βασικά ο πρόεδρος του κόμματος. Νεποτισμός και οικογενειοκρατία, είμαι ο πρώτος που παραδέχομαι πάντα ότι έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις τη μεταπολίτευση. Τελικά όμως, κριτής είναι πάντα ο λαός. Έτσι κι αλλιώς στο λαό εκτίθεστε όλοι.